Πάμε τώρα να ακούσουμε ένα ανατριχιαστικό ντοκουμέντο από τον Άκη Τσοχατζόπουλο, ο οποίος λίγους μήνες πριν το θάνατό του έχει κάνει μια εξομολόγηση. Ναι. Τι είναι ακριβώς το τροχιτικό ντοκουμέντο? Μια ηχητική εξομολόγηση, την οποία έκανε σπίτι του, φαίνεται, πριν 8 μήνες πριν φύγει από τη ζωή. Και μέσα στα οποία λέει μάλιστα ότι έχει πέσει θύμα σπείρας, στην οποία ανήκει η ίδια του η εξαδέρφη, η Νίκη. Δεν ξέρω, έχουμε το κομμάτι ή να διαβάσω? Να ακούσουμε το ηχητικό ντοκουμέντο. Είμαι ο Άκης Τσοχατζόπουλος, πρώην βουλευτής και υπουργός. Είναι Χριστούγεννα 2020. Συνειδητοποίησα μετά από ελέγχους και έρευνες που έκανα τους τελευταίους μήνες ότι είμαι θύμα της δράσης μιας σπείρας με σκοπό να με εκθέσουν ηθικά, ανθρώπινα και πολιτικά. Σε αυτούς περιλαμβάνονται τόσο η ξαδέρφη μου, η Νίκη, και μια σειρά άλλων συνεργατών του παρελθόντος από το γραφείο μου. Καταγγέλλω αυτή τη στάση και τη συμπεριφορά, διότι λειτουργήσε και εκβιαστικά μετά στη βάση των όσων είχαν κάνει απέναντί μου. Κλείνοντας αυτή την υπόθεση, αισθάνομαι πρώτη υποχρέωση να ζητήσω συγγνώμη έντονα από τη γυναίκα μου, διότι δεν κατάφερα με 100% επιτυχία να αντιμετωπίσω τον μπούλιν και τους εκβιασμούς που είχαν ασκηθεί σε βάρος. Συγκλονιστικά είναι τόσο ακόμα. Πραγματικά. Να θυμίσουμε ότι υπήρχε μια μεγάλη δικαστική κόντρα μεταξύ του ιδίου και της εξαδέρφης του, αλλά δεν περιμέναμε ποτέ ότι θα ακούσουμε ένα ηχητικό, ιδίως 8 μήνες μετά τον θάνατό του, θα ακούσουμε τέτοιο ηχητικό απόσπασμα από τον ίδιο που θα αναφέρει ως σπήρα την ίδια του την ξαδέρφη. Μάλιστα, να πούμε ότι υπήρχε και είχε διαμορφωθεί ένα σκηνικό πολέμου μεταξύ του πρώην ισχυρού άνδρα του Πασόκ και της ξαδέρφης του Ελπινίκης, με ανταλλαγή εξοδίκων, με σκληρές κατηγορίες, ακόμα και για σεξουαλική παρενόχληση, διαψεύσεις, με τις δύο πλευρές πάντα να είναι ανυποχώρητες. Εδώ λοιπόν έρχεται αυτό το ανατριχιαστικό ντοκουμέντο με τον ίδιο τον πρώην υπουργό να λέει ότι καταγγέλει αυτή τη στάση και τη συμπεριφορά, διότι λειτουργήσε και εκβιαστικά στη δράση των όσων είχαν κάνει απέναντί του. Ζητάει συγγνώμη από τη γυναίκα του. Ναι, βέβαια. Το τελευταίο κομμάτι, όπως είδες, ήταν ένα μεγάλο συγγνώμη προς τη γυναίκα του. Είμαι ένα θύμα δράσης μιας πείρας με σκοπό να με εκθέσουν ηθικά, ανθρώπινα και πολιτικά. Πραγματικά συγκλονίζουν τα λόγια. Συγκλονίζει αυτό το συγκεκριμένο ηχητικό ντοκουμέντο. Το οποίο, να πούμε ότι ήρθε στο φως δημοσιότητας στο συγκεκριμένο ηχητικό ντοκουμέντο μέσα από την εκπομπή πρωινό μου του Αντένα, της Φέης Κορδά και του Γιώργου Λιάγκα. Μάλιστα.